Ένα περίεργο πράγμα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ένας εκ των της Νέας Δημοκρατίας, αποφασίζει να ξεμουδιάζει τα πόδια του πάντα όταν μιλάει κομμουνιστής. Με διαδρομήτσες εδώ. Και με το πίστια μονίμως προς τον ομιλητή, αν φτάνει να είναι από το κουκουέ. Και δεν μπορώ να κάνω, δεν το βλέπω. Όπως δεν μπορώ να κάνω και ότι δεν ακούω. Πώς να μην τα ακούσω δηλαδή. Ορισμένα πράγματα που λέγονται εδώ μέσα. Κύριε Χρυσοχοϊδή, με βάση αυτά που έχουν λεχθεί μέχρι σήμερα και ειδικά από τους βουλευτές, κυρίως της συμπολίτευσης, αλλά και πολλούς άλλους, κακώς το φέρατε εσείς στο νομοσχέδιο σήμερα. Δεν έπρεπε να το φέρετε ποτέ εσείς. Ποτέ. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών έπρεπε να το φέρει. Όλη η δημοκρατία της Ελλάδας είναι συγκοινωνιακό πρόβλημα. Τι στο κούρακα θέλετε να φέρετε την προστασία του πολίτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πρωτοβάθμια σωματεία, το λιγότερο κακό αντιεργατικό νομοσχέδιο του αριστερού τρίτου μνημονίου σε σχέση με το πιο κακό του πρώτου και του δεύτερου, της πρώτης συγκυβέρνησης, της δεύτερης συγκυβέρνησης. Μας δουλεύετε. Συγκοινωνιακό είναι το πρόβλημα. Για να δείτε σε ποιο βαθμό είστε σε θέση να προξενήσετε προβοκατόρικα από πλευράς του κράτους συγκοινωνιακό πρόβλημα προκειμένου να ματαιώσετε εκδήλωση, δεν χρειάζεται παρά να έχετε πάει μία φορά στο γήπεδο σε ντέρμπι, όπου εν όψη των επεισοδίων που θα γίνουνε κλείνουνε 4 σταθμοί μετρό. Και αφού κλείσουν 4 σταθμοί μετρό, αναρωτιέμαι γιατί δεν βγήκε ποτέ να διαμαρτυρηθεί που γίνονται τα ντέρμπι ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ που τον άκουγα περίπου τα μεσάνυχτα να λέει και τι θα κάνει ο άλλος που θέλει να πάει το παιδί του στο γιατρό. Είναι το ίδιο πράγμα που ακούγαμε Πασόκ ότι για τα ούρα του Τσίγκοφ κοέκοψε η Λάρισα για το Βυσσινία λογάκι την Ελλάδα στα δύο. Συνάδελφός μου Πέτρος Κωστόπουλος έλεγε «Κι εγώ πώς να πάω να δω τη μάνα μου που έχει κοπεί ο δρόμος από τις διαδηλώσεις των αγροτών» και κάποιος του απάντησε «Έχεις λεφτά να νοικιάσεις ελικόπτερο να πας και να περάσεις από πάνω από τη διαδήλωση». Είναι η ίδια εποχή που είχατε τη βία, τον εξτρεμισμό σε κυβερνητική πρόταση από Ευάγγελο Γιαννόπουλο να λέει «Κόψτε με μαχαίρι και σκάστε τα λάστιχα του τρακτέρ». Και ήταν νόμιμη βία. Νόμιμος εξτρεμισμός. Όχι, ήταν προοδευτικό. Ήταν η φαντασία στην εξουσία. Ήταν φαντασία στην εξουσία. Ήταν ψιλοχύπικο, ωραίο επιχείρημα. Το πρόβλημα είναι πάντοτε ιδεολογικό και είναι cui bono. Τι σωφελείτε. Γιατί το φέρνετε τώρα αυτό. Γιατί το φέρνετε. Η κυρία Χτσόγλου είπε στην παρέμβασή της κάποια στιγμή ότι έπρεπε να φέρουμε τότε, με βάση ήταν απέτηση της Τρόικας, το 50-1. Και το φέραμε μόνο στα σωματεία. Τι νος απέτηση είναι τώρα. Τι νος απέτηση. Της Ευρώπης που θέλει να τα φέρει όλα και να τα κάνει ίσωμα. Τη Χίτλερ, τη Στάλιν, τη αριστερά, τη δεξιά. Πού είναι η ευαισθησία σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν ολόκληρες νεολαίες σαν την κομμουνιστική της Τσεχίας, κόμματα ολόκληρα μέσα στην Ευρώπη των 27, των δημοκρατών, των πάντων δεν έχουν δικαίωμα να κατεβούν στις εκλογές, δικαίωμα να κάνουν διαδήλωση, δικαίωμα να παρουσιαστούν. Πού στον κόρακα ήσασταν ώστε να συζητάτε σήμερα εδώ περί δικαιωμάτων ημέν και περί προάσπισης του δικαιώματος ιδέ, αλλά να θέλετε να βάλετε κανόνες και όρους. Σε ποια Ευρώπη, σε ποια τεχνολογική εποχή έχετε υπάρξει σε σταθμό, σε δουλειά, σε σούπερ μάρκετ, όπου 5 λεπτά πριν από τη λήξη της βάρδιας σου έρχεστε το SMS η απόλυση. Έχετε απολυθεί με SMS και τότε δεν θα μπορέσει με SMS να συγκεντρωθεί κόσμος εκείνη την ώρα που έχει πάρει με το SMS την απόλυση. Και τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι που θα τους έρθει με το SMS. Θα πάνε σπίτια τους, θα τηλεφωνηθούν, θα στείλουν mail, θα ορίσουν εκπρόσωπο. Άμα συνεχίσετε κύριε, λυπάμαι πάρα πολύ για να συνεννοηθείτε. Δείτε κάποιον άλλο πιο μοντέρνο τρόπο. Στείλτε SMS ο ένας τον άλλον όταν μιλάει ο ομιλητής. Στη μοντέρνα εποχή είμαστε. Ανοίξτε τα email σας και να βλέπει ένας τον άλλον στην οθόνη.
Γιατί με την απόσταση των 2 μέτρων δεν μπορείς να ψιθυρίσεις. Δεν μπορείς να κάνεις πλάγια πολιτική. Και με τέτοια νομοσχέδια δεν μπορείς να ψιθυρίσεις ότι άλλος είναι ο σκοπός σου. Να ελέγξεις το σκοπό των άλλων. Γι' αυτό και δεν εξαιρείτε τα κόμματα, όπως σας είπαν οι σύντροφοι εδώ. Γι' αυτό δεν εξαιρείτε κανέναν. Γι' αυτό έχετε βάλει διαβαθμίσεις στον εξτρεμισμό, διαβαθμίσεις στο ένα, διαβαθμίσεις στο άλλο, για ζητήματα της τροχέας. Και απαιτείτε αντιπροσωπεύσεις και διαπραγματευτές ποιοι. Σε ποια αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Για να δούμε σε ποια αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Έτσι να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα όπως τα βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χτες, σήμερα, αύριο, στην τηλεόραση, στα μίντια, αυτά που πήρανε, αυτά που δεν πήρανε λεφτά. Αυτά που είναι καλά, αυτά που δεν είναι καλά. Αυτά που είναι κυβερνητικά, αυτά που δεν είναι κυβερνητικά. Τι βλέπει? Τι βλέπει στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία? Τι άκουσε? Τον κύριο Σκανδανίδη να λέει, είμαστε τρεις εδώ από το Πασόκ. Σήμερα είμαστε και τρεις σε διαφορετικά κόμματα. Αυτό βλέπει στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ο καθένας έκανε έπραξη όπως ήθελε. Τρεις ανθρώπους σε 3 διαφορετικά κόμματα. Άκουσα και τον κύριο Ραγκούση να λέει: ήσασταν εσείς εκεί, εγώ εδώ, καθόμαστε στα ίδια έδρανα. Ενοποιήσατε και τα έδρανα. Μετά έρθει ο κορονοϊός, τα έκανε πιο αραιά και επειδή τα έκανε πιο αραιά, ενοποιήθηκαν οι ιδεολογίες. Ενοποιήθηκαν οι ιδεολογίες. Η κινητοποίηση, η συνάθρηση, η απόφαση, ο σκοπός είναι κάτι που το καθορίζει. Και καυχέστε ότι υπάρχει ισχυρή δημοκρατία. Η ισχυρή δημοκρατία θα έπρεπε να επιτρέπει, αν υπήρχε τέτοιου τύπου αντιπροσωπευτική ισχυρή δημοκρατία, να μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ανοιχτή σύναξη, χωρίς να σπάει. Δεν έχει κανένα λόγο να σπάσει κανένας τίποτα άλλο, εκτός από τις ρίζες αυτές που πρέπει να σπαστούν και να είναι όντως ρίζοσπαστικός και να μην ασχολείται μονίμως με το επικοδόμημα, την επίφαση δημοκρατία, και να συζητάει δημόσια τρόπους ανατροπής του παρόντος πολιτεύματος γιατί δεν του αρέσει. Αυτό θα έπρεπε να είναι δημοκρατία. Να το συζητάει εν δήμο. Όχι να τον φτιάχνετε να κατασκευάζει διαπραγματευτικές γιάφκες με τις οποίες πρέπει να συζητήσει για ποιο λόγο θα βγει, ποια ώρα θα βγει. Και δεν μου λέτε, θα κλείσω με ένα παράδειγμα για να συνειδητοποιήσουν οι υπόλοιποι τι ψηφίζετε. Με παρουσία εισαγγελέα, χωρίς παρουσία εισαγγελέα, τίποτα. Αύριο το πρωί έχετε μια μεγάλη συμφωνία για να ξεπουλήσετε σε Αμερικάνους, στο ΝΑΤΟ, στον οποιονδήποτε, ένα λιμάνι. Και επίκειται η συμφωνία και την παραμονή της συμφωνίας που θέλετε να την κάνετε και πανηγυρικά στο λιμάνι, γιατί το έχουμε δει, έτσι. Και στις πρέσπες, με καπέλα, με αυτά, με σκάφη που έρχονταν, με λιμενικά, με τούτα, με κένα μετάλ. Όπου τελετεί, έτσι να είναι και φορέα. Φανταχτερή. Όταν το κάνετε λοιπόν αυτό και μαζευτεί κόσμος. Τι θα του πείτε, ότι ο σκοπός της συγκέντρωσης είναι, και απαντώ στον κύριο από την Ελληνική Λύση που ρώταγε, γιατί, ποιος είναι ο σκοπός, σοβαρά, ο σκοπός είναι, δεν μας αρέσει αυτό το νομοσχέδιο, γι' αυτό γίνεται το συλλαλητήριο απόψε. Δεν έπρεπε καν να έχει κατατεθεί, γι' αυτό γίνεται η διαδήλωση, για να του απαντήσουμε και κάποια στιγμή. Και ολοκληρώστε με αυτό, λοιπόν, κύριε τι θα κάνετε, όταν θα μαζευτεί κάποιος να χαλάσει την τελετή μια συμφωνία με την οποία δεν δέχεται ούτε καν να είναι συνένοχος. Καλή ώρα βομβαρδισμός Παλαιστινιακών χωριών. Καλή ώρα προέκταση στους Παλαιστινιακούς οικισμούς. Και να πάει έξω από την πρεσβεία. Αυθορμήτως γιατί έγινε πριν από 1 ώρα ή πριν από 2 ώρες ο βομβαρδισμός. Τι θα του πείτε? Φέρε μεσολαβητή και με πιο διπλωματικό διαβατήριο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τέτοιου είδους νομοσχέδια, λίγο να μην λέμε ότι η μνήμη έχει κοντά ποδάρια. Γιατί όταν εμείς εδώ μέσα, μέσα στο κοινοβούλιο, με τον κανονισμό, δεν μπορούμε να μαζευτούμε στην ώρα μας, γιατί δεν φτάσαμε στην ώρα μας, έχουμε τη δυνατότητα να λέμε ότι κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία και να την βάλουμε 3 μέρες μετά για να μαζευτούν όλοι από εκεί που θέλουν, καλύπτοντας τις συγκοινωνίες. Εμείς βολευόμαστε. Ο λαός πρέπει να είναι παρόν εκείνη την ώρα και με το διαπραγματευτή του. Ευχαριστώ πολύ. Ουε ημίν υποκριτές και φαρισαίοι.